Όπως έχει ήδη υποθεί από την εισηγήτριά μας, το νομοσχέδιο αυτό είναι ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό και αυταρχικό. Υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα, την αρχή της μέγιστης ευελιξίας στο σύστημα του χωροταξικού και πολυοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικές οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε δυναμικούς και κερδοφόρους κλάδους, τη χωροθέτηση βιομηχανικών, τουριστικών και άλλων εγκαταστάσεων, ακόμα και σε ορεινούς όγκους, παραλίες και γεωγραφικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων ακόμα και σε πυρήνες εθνικών δρυμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αυτό φυσικά προϋποθέτει τη διεύρυνση της ατομικής ιδιοκτησίας στη γη, την εμπορευματοποίηση και εκείνου του τμήματος της γης που ανήκει άμεσα ή έμεσα στο δημόσιο, την κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν στις αλλαγές χρήσεων γης και την άμεση συνάρτηση αυτών με τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων στην υλοποίησή τους με διαδικασίες fast track. Βλέπετε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν εκεί που υπάρχει σίγουρο και άφθονο κέρδος. Το νομοσχέδιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας ως βασική επιδίωξη την εφαρμογή νέων κανονισμών πολυοδομικού σχεδιασμού στα 4/5 της χώρας, προκειμένου να κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή πιο ελκυστικές επενδύσεις και από την άλλη να επιβάλλει ειδικές οικονομικές ζώνες για το λαό. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ο αυτός καθεαυτός νομοθετημένος τυπικά χωροταξικός πολυοδομικός σχεδιασμός. Όσο και αν θέλουν τα άλλα κόμματα να αποφύγουν τη συζήτηση, το κύριο πολιτικό ερώτημα είναι το ποιος αποφασίζει με ποια κριτήρια και σε όφελους ποιου τις προτεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας κυρίαρχο και περίοπτο ρόλο έχουν ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, οι εκπρόσωποι δηλαδή βιομηχάνων και μεγαλοξενοδόχων, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και άλλοι φορείς, εκπρόσωποι του εγχώριου κεφαλαίου, ενώ την ίδια στιγμή πετιούνται στην κυριολεξία έξω από αυτό το όργανο η Δασική Υπηρεσία και η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτών Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών. Η επίκληση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής από τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο, κατά την άποψή μας, είναι στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Τίποτε από αυτά δεν είναι εφικτό στα πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια ιδεολογική προπαγάνδα που στοχεύει στην πιο εύκολη αποδοχή από τα λαϊκά στρώματα, ειδικά στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές όλων αυτών των αντιλαϊκών επιλογών. Αυτό κάνει το σχέδιο νόμου. Με πρόσχημα την πάταξη της χωροταξικής και πολυοδομικής αναρχίας, έρχεται να ρυθμίσει θέματα δόμησης χρήσεων γης χωροταξίας γενικότερα, αλλά όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της συντηρητικής πλειοψηφίας των εργαζομένων των μικροδιοκτητών εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά με βάση και τις ανάγκες και το ταξικό συμφέρον της αστικής τάξης. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο χωροταξίας επεκτείνεται το δικαίωμα εγκατάστασης σε ιδιωτικές επενδύσεις ή και δημόσιες που παραχωρούνται σε ιδιώτες. Παραδείγματα έχουμε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τους αυτοκινητοδρόμους, τα φράγματα και άλλες περιπτώσεις. Οι απαγορεύσεις μειώνονται, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα λαϊκά στρώματα. Στο επίπεδο πολυοδομίας, όπως με τις ρυθμίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης, επεκτείνεται το δικαίωμα επιχειρηματικής δράσης και μειώνεται το δικαίωμα αξιοποίησης περιουσιών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτός ο εξυγχρονισμός χωροταξικής και πολυοδομικής νομοθεσίας στην ουσία επαναορίζει θεσμικά και νομικά τα όρια δικαιωμάτων και απαγορεύσεων δόμησης. Ποτέ όμως μα ποτέ το αστικό κράτος δεν εξασφάλισε με δημόσια δαπάνη τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές στις πολυοδομημένες περιοχές, δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ομβρίων, ηλεκτρικού, αντιπλημμυρικά έργα, δρόμους, πεζοδρόμια, χώροι εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, αθλητισμού, χώροι διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, νεκροταφεία. Αυτά υλοποιούνται με πρόσθετη επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων, με την ανταποδοτικότητα και την εμπορευματοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Με το παρόν σχέδιο νόμου το κράτος απαλλάσσεται από κάθε επιχρέωση με τη ρητή απαγόρευση που λέει πως όποιος δεν έχει μεγάλο κεφάλαιο και έκταση δικιά του να μην κτίζει εκτός σχεδίου και να μην έχει καμία απέτηση από το κράτος. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει το χωρικό σχεδιασμό σε στεριά και θάλασσα στις ανάγκες και στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων για να συγκεντρώσουν τη γη μπυρμπαρά και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και να κάνουν τζάμπα επενδύσεις, φυτεύοντας ανεμογεννήτριες, χτίζοντας βιομηχανικές και τουριστικές μονάδες, ακόμα και σε δασικές περιοχές ή περιοχές Natura, χωρίς κανένα έλεγχο και περιορισμό.
προωθεί τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης στο όνομα της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος και της κατοικίας και την ίδια στιγμή ευνοεί την εκτός σχεδίου δόμησης για τους οργανωμένους υποδοχής, δηλαδή για το τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν απαξιώνει τη μικρή ιδιοκτησία και ως κερατσάκι στην τούρτα τους επιτρέπει με το πιστόλι στον κρόταφο, αν δεν θέλουν να χάσουν την περιουσία τους, μέσα σε 2 χρόνια να βγάλουν άδεια και να χτίσουν. Μα ποιος μικροϊδιοκτήτης αποφασίσει να χτίσει όταν στην πλειονότητά του σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες σήμερα, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, μισθωτές, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, άνεργοι, που έχουν χάσει πάνω από το 50% του εισοδήματός τους με χρέη σε τράπεζες, σε εφορία, με τη φορολογία που τους έχει επιβληθεί, πραγματικά τους κοροϊδεύει η κυβέρνηση ασύστολα. Βάζει τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής άδειας που αποδίδεται, λέει, στο Πράσινο Ταμείο, σε όποιον αποφασίσει να δομήσει σε εκτός σχεδίου περιοχές που καταρχήν δεν επιτρέπεται η δόμηση. Εξέλιξη όμως που οδηγεί σε νέο κύκλο παρεκκλήσεων για να ενισχυθούν χρήσεις και λειτουργίες στον εξοαστικό χώρο. Αφορούν, όπως βλέπετε, ρυθμίσεις για το τουριστικό κεφάλαιο. Οι όποιοι περιορισμοί έχουν φυσικά επιλεκτικό χαρακτήρα, κάτι που φαίνεται στους συντελεστές δόμησης ανακατηγορία χρήσεων. Μειώνει, για παράδειγμα, το συντελεστή δόμησης για τις μικροϊδιοκτησίες και τον αυξάνει για τους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτή η πρημοδότηση είναι που διευκολύνει και προωθεί υπέρμετρα τη διάχυτη χωροθέτηση επιχειρηματικών δράσεων στον εξοαστικό χώρο. Η κυβέρνηση επίσης νομιμοποιεί καταπατήσεις και παράνομες αλλαγές χρήσης με τις διατάξεις για την υιοθέτηση των οικισμών πριν το 1923. Ενώ με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα λειτουργήσει υπέρ των κατασκευαστικών εταιριών, οδηγώντας σε αλλίωση του χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών, αλλά και σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της μεταφοράς συντελεστής δόμησης. Η πολιτική αυτή είναι φανερό ότι θα προκαλέσει αλλεπάλλες γενιές αυθαιρεσιών και του κράτους, του κεφαλαίου πριν απ' όλα, αλλά ακόμα και των πολιτών. Οι αυθαιρεσίες του περιβάλλοντος όμως αντιμετωπίζονται εισπρακτικά από το κράτος, χωρούς ουσιαστικά πρόθεση αποκατάστασης και ανάπλασης των κακοποιημένων περιοχών από την αυθαιρεσία. Ενοχοποιούνται τα λαϊκά στρώματα, επιβάλλονται πρόστιμα και επιβάλλονται βάρη με τις διάφορες τακτοποιήσεις των κυβερνήσεων και των δήμων κάθε απόχρωσης, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του Κινήματος Αλλαγής, μόνο και μόνο για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους που διοχετεύονται και πάλι στο μεγάλο κεφάλαιο. Και πραγματικά αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι από τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εισπραχτεί από το υστέρημα των φτωχών λαϊκών οικογενειών που εντάχθηκαν στον νόμο για τακτοποιήσεις, δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ στις περιοχές αυτές για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων πολιτικής προστασίας και χωροταξίας που αντιμετωπίζουν. Γίνεται φανερό ακόμα μια φορά ότι δεν δίνουν δεκάρα οι κυβερνήσεις για τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και τα δύο αυτά ζητήματα του παρόντος σχεδίου νόμου, δηλαδή οι ρυθμίσεις για τα παλιά αυθαίρετα και για την εκτός σχεδίου δόμησης, κινούνται ακριβώς την ίδια λογική. Δεν αλλάζουν επί της ουσίας την κατάσταση. Οι προτάσεις παράτασης των χρόνων των μεταβατικών διατάξεων ή διαφορετικής αντιμετώπισης της συνειδιοκτησίας, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, δηλαδή αναφέρομαι στα εξαδιαιρέτου σε μικρά οικόπεδα. Στον αντίποδα τώρα αυτής της πολιτικής, κύριε Πρόεδρε, είναι πολιτική του ΚΚΕ με την αντίληψή του για την ανάπτυξη και οργάνωση του κοινωνικού χώρου, του κεντρικού σχεδιασμού σε μια άλλη Ελλάδα, τη σοσιαλιστική που λέμε εμείς. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου, τους χωροταξικούς και πολυοδομικούς σχεδιασμούς των επιτελείων της αστικής τάξης, που αποτελούν σχεδιασμούς στρατηγικού χαρακτήρα με κύριο στόχο το βάθεμα και τη διαιώνιση της μονοπωλιακής και καπιταλιστικής κυριαρχίας. Αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.